όλα σας βρίσκουμε και καλή εβδομάδα. 21 του Μάρτη και ημερολογιακά είμαστε στην Άνοιξη. Πρώτη ημέρα της Άνοιξης σήμερα. Βεβαίως δεν μας κάνει το χατήρι ο καιρός να είναι καλός, να είναι ανοιξιάτικος, να είναι εν πάση περιπτώσει λίγο με το μέρος μας, λίγο με την τσέπη μας, λίγο με τη διάθεσή μας. Αλλά τρεις μέρες είναι θα περάσουν, μέχρι και την Τετάρτη λένε οι μετεωρολόγοι κακοκαιρία. Με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, χειμωνιάτικο σκηνικό του καιρού, με χιόνια για ακόμα μια φορά στα ορεινά και πολύ κρύο στα πεθινά, αλλά και αρκετές βροχές, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού τουλάχιστον μέχρι και την Τετάρτη. Μετά ο καιρός αρχίζει και καλυτερεύει. Τώρα δεν θέλω να σκεφτώ ότι έχουμε και νέο κύμα κακοκαιρίας, δεν θέλω σε καμία περίπτωση να καθυστερήσει άλλο η Άνοιξη και νομίζω όλοι μας δεν θέλουμε για πολλούς και διαφόρους λόγους, κυρίως για την ψυχολογία μας αλλά βεβαίως και για την τσέπη μας, γιατί όσο κρατά αυτή η παρατεταμένη κακοκαιρία, άλλο τόσο βαραίνει και την τσέπη μας. Δευτέρα 21 του Μάρτη και είμαστε και μία ανάσα πριν από την εθνική μας επέτειο της 25ης Μαρτίου την Παρασκευή, που όπως όλα δείχνουν κανονικά με παρελάσεις θα γίνουν φέτος, θα γιορτάσουμε την εθνική μας επέτειο. Και έχουμε και πάρα πολλά να συζητήσουμε σήμερα εδώ στην πρωινή ατζέντα. Πάρα πολλά τα νέα, πολλά αναλυτικά ρεπορτάζ, ένα Σαββατοκύριακο με πολλές ειδήσεις. Βεβαίως πάντοτε στραμμένο το βλέμμα στον πόλεμο, στην Ουκρανία, όλα όσα συμβαίνουν αυτή την ώρα. Ένα τελεσίγραφο που έληξε πριν από λίγη ώρα από πλευράς Μόσχας, μάλλον από πλευράς Ουκρανίας, στο τελεσίγραφο της Μόσχας, για την παράδοση της Μαριούπολης. Δεν το δέχτηκαν. Θα δούμε λοιπόν ποιες οι επιπτώσεις και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα θέματα. Φυσικά και εμείς έχουμε στρέψει και το βλέμμα που αλλού στην ακρίβεια, στην ενεργειακή κρίση, σε όλα όσα πλήττουν την τσέπη μας με μια ψυχολογία που είναι στα χειρότερά της κατά ψέματα, γιατί σκεφτόμαστε όλοι τις υποχρεώσεις που έχουμε. Καλημέρα στον Γιώργο τον Μπαρτζόκα, στο κεντρικό κοντρόλ στην πόλη του Βόλου, τον Βασίλη Καραμπά στη Λάισα, την Έλληνα Κυριαζίδου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Θα έχουμε σε λίγη ώρα και ζωντανή σύνδεση με ένα σχολείο από την πόλη του Βόλου, εκεί όπου ξεκίνησαν ήδη νέα παιδιά, τα οποία δυστυχώς έπρεπε να γίνουν προσφυγόπουλα στην πιο τρυφερή ηλικία της ζωής, όπου την Ουκρανία. Θα πάνε λοιπόν στο σχολείο, πρώτη μέρα στο σχολείο για τους ίδιους, στο ελληνικό σχολείο. Εκεί θα είναι και η υφυπουργός, η κυρία Ζέτα Μακρύ. Εκεί όμως θα είναι και η δικιά μας, έτσι, η δημοσιογράφος, για να δώσει όλο το ρεπορτάζ, όλα τα νέα. Η κάμερα της τηλεόρασης Άστρα είναι παντού και έχουμε πολλά, πολλά και ενδιαφέροντα θέματα να συζητήσουμε εδώ στην πρωινή ατζέντα. Μιας και λέμε τα καιρικά μας, να ρίξουμε μια ματιά με τις θερμοκρασίες. Το καταλαβαίνω από νωρίς σήμερα το πρωί ότι είναι άλλη μια χειμωνιάτικη ημέρα. Θέλουμε να φορέσουμε κανένα ανοιξιάτικο και ψάχνουμε να βρούμε pullover. Και είμαστε 21 του Μάρτη, δηλαδή είναι απίστευτο. Στο Βόλο έχουμε συννεφιά κυρίως, αλλά έχουμε και καιρικά φαινόμενα με βροχές, αλλά και χιόνια στα ορεινά. Η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 8-6 βαθμοί πάνω από το 0 αυτή την ώρα. Η Δυτική Θεσσαλία, Τρίκαλα Καρδίτσα, 4 βαθμοί πάνω από το 0. 9 η μέγιστη και αρκετές βροχές, αλλά και χιόνια στα ορεινά. Μείον 1 για παράδειγμα έχουμε στα ορεινά αυτή την ώρα και στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα που συμβαδίζουν βεβαίως ένα μόλις βαθμό πάνω από το 0 ο Δομοκός. Με παγωνιά και μάλιστα Τετάρτη φαίνεται ότι θα είναι η πιο κρύα ημέρα της εβδομάδος με χιόνια στον Δομοκό. Και μετά βλέπω κάτι κοσάρια την Παρασκευή, πόσο πολύ αλλάζει η θερμοκρασία, από μείον 1 πάμε σε συν 20 βαθμούς Κελσίου και μάλιστα 2 βαθμοί πάνω από το 0 για τη Λάρισα, όχι μονοψήφιο, δηλαδή 9 βαθμοί πάνω από το 0 σήμερα και αρκετές βροχές αύριο αλλά και την Τετάρτη, αλλά με μείον 2 βαθμούς Κελσίου. Η Παρασκευή επίσης θα είναι η πιο ζεστή ημέρα, 22 βαθμούς. Πώς και πώς περιμένουμε να περάσουν αυτές οι τρεις ημέρες να καταλάβουμε και λίγο άνοιξη. Τώρα, με τη βοήθεια του Γιώργου του Μπαρτζόκα θα ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα τοπικών εφημερίδων και φυσικά θα δούμε και το site του σταθμού μας astratv.gr. Εφημερίδα Ελευθερία, από την φρίκη της Ουκρανίας στην αγκαλιά της Ελασσόνας. Τι λέει 37χρονη Ουκρανή που εγκατέλειψε το βομβαρδισμένο χωριό της δίπλα στο Κίεβο και φιλοξενείται μαζί με την κόρη και την πεθερά της σε ξενοδοχείο της πόλης. Στη Λάρισα σήμερα η υφυπουργός Ζέτα Μακρύ μαζί με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου σε ημερίδα για την εκπαίδευση προσφύγων. Έτσι έδωσα την νίκη στην ΑΕΛ και δείτε τώρα μία είδηση που είναι στο κεντρικό θέμα της εφημερίδος. Ρασοφόρος ο Σκαμνής, το αυτόφορο πρωτοπρεσβύτερος αρχιμανδρίτης και μητροπολίτης που συνελήφθησαν για αντιποίηση άσκησης θρησκευτικού λειτουργήματος μετά από θερανίξια ναυδρίου στα Φάλσαλα, δεν έχουν αναγνωριστεί ως γνωστή θρησκεία, διευκρινίζεται το Υπουργείο Παιδείας. Είμαστε νομιμότατοι, τονίζουν οι συλληφθέντες, σφραγίζεται σήμερα
το αφαίρετο. Και τίμησε τον Απόστολο Μπατάλα, άξιο τέκνο της, και έπεσε στην εξέγερση των Κολύγων το Μάρτιο του 1910. Φάρος αγώνας των αγροτών και τιμήθηκε η μνήμη του Μαρίνου Αντίπα στο Ομόλιο. Πάμε και θεμέρα κόσμος. Μείωση του ένφια έως και 29% φέτος. Η πλειοψηφία των φορολογουμένων στη Λάρισα θα πληρώσει λιγότερα. Τιμήθηκε 112η επέτειος των Θεσσαλών Αγροτών στη Λάρισα, στη Λιανίδης και Αμοιράς. Αντιπυρική προετοιμασία. Έκλεψε 3 αυτοκίνητα σε μία ημέρα. Όλα αυτά στον Τύρναβο. Παραβατικότητα των μεταξύ των Τύρναβο καλά κρατεί. Εφημερίδα Ταχυδρόμος, ακροτίδα έκαψε νεαρό φύλαθλο. Επίσης 52χρονος έπεσε νεκρός μπροστά στη σύζυγό του, θρήνος και για 58χρονο δάσκαλο. Πλούσιο αθλητικό ρεπορτάζ όπως βλέπετε και τον σημάδεψε με όπλο όταν στο δρόμο του είπε «φύγε να περάσω». Αυτά τα νεύρα πραγματικά και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι πέρα από κάθε λογική. Πάμε και στα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα, εφημερίδα Θεσσαλία. Μποφόρ στα Ναύλα. Πιο ακριβή γίνεται πλέον η μετακίνηση των επιβατών από το Βόλο προς τα νησιά των Βορείων Σποράδων. Καθημερινός εφιάλτης στα κρούσματα προς κατάργηση του πιστοποιητικού. Νέα αύξηση στην τιμή του ψωμιού. Αγριεύει ξανά ο καιρός με χιόνια και βροχές. Επεισόδιο 57χρονο που έβρισε και απείλησε 39χρονο. Και συνελήφθη ζευγάρι που αλληλομηνήθηκε τελικά. Πάμε και στο site του σταθμού astra.tv.gr. Δεν σταματούν τα άσχημα νέα στο Βόλο. Πέθανε ξαφνικά ο 52χρονος Θεόδωρος Χουλιάρας. Πώς θα πάρουν την επιδότηση ρεύματος οι φοιτητές? Και μελισσοκόμος φοιτητής στο Βόλο μάζεψε χιλιάδες μέλισσες πάνω του. Να δούμε λοιπόν τι λέει, αν τον τσίμπησαν ή όχι. Ένα ωραίο ρεπορτάζ, ελεύθερο. Η ζωή σε δύο πράξεις, θεατρική παράσταση από το Ελληνογαλλικό Σχολείο Βόλου Άγιος Ιωσήφ. Και κηδεύεται σήμερα ο τουριστικός πράκτορας Πάρης Χριστόνης. Πάτρα, εφιάλτης Χιρούλα Πεσπερίγκου, συγγνώμη, για μάρτυρα που μίλησε. Και ελληνοτουρκικά, μορατόριο λόγω Ουκρανικού. Και βεβαίως τι επιπτώσεις υπάρχουν από την Ουκρανία με την ενεργειακή κρίση. Θα δούμε και τις πληρωμές σήμερα, έτσι, ποιες πληρωμές ακολουθούν. Ξεκινούν σιγά σιγά, να δούμε λοιπόν, και είμαστε και ένα βήμα πριν τα νέα μέτρα και κυρίως τα επιδόματα που θα δώσει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Τώρα θα πάμε σιγά σιγά να δούμε τα νέα της ημέρας, να δούμε φυσικά όλα όσα συμβαίνουν αυτή την ώρα στην Ουκρανία. Είχαμε ένα τελεσίγραφο από πλευράς Ζελένσκι, του Προέδρου της Ουκρανίας, ο οποίος λέει όχι, δεν παραδίνουμε την Μαριούπολη, ο κόσμος είναι εδώ για να πολεμήσει, δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να παραδώσουμε την Μαριούπολη. Επίσης να πούμε βεβαίως ότι μένεται ο πόλεμος και όχι απλά μένεται, αλλά έχει διχάσει πάρα πολύ κόσμο. Και όπως καταλαβαίνετε είναι ένας πόλεμος με πολλούς, με χιλιάδες έτσι αυτή την ώρα ανθρώπους να φεύγουν από τη ζωή αυτόν τον πόλεμο, αλλά μεταξύ αυτών και πάρα πολλά παιδιά, δεκάδες παιδιά, εκτός από νεκρούς, νεκρά παιδιά και δυστυχώς πάρα πολλοί οι οποίοι έχουν φύγει από τη χώρα τους. Θα δούμε σε λίγο παιδιά που προσπαθούν να ενσωματωθούν σε σχολεία της Μαγνησίας, οικογένεια στην Ελασσόνα, που ο Δήμος Ελασσόνας προσπαθεί και κάνει τα πάντα για μια οικογένεια που άφησαν τη φρίκη του πολέμου από ένα χωριό έξω από το Κίεβο για να μπορέσουν να αισθανθούν έτσι ασφαλείς. Ένας πόλεμος που έχει αναδείξει πάρα πολλά, εκτός από τη φρίκη του πολέμου και όλα όσα συμβαίνουν, χωριά τα οποία εξαφανίζονται από το χάρτη, πόλεις οι οποίες έχουν καταστραφεί, δεν ξέρω όποτε και αν τελικά γυρίσουν κάποιοι στα χωριά και στις πόλεις τους, τι θα βρουν πίσω. Επίσης έχουμε δει μέσα Σαββατοκύριακο χτυπήματα σε πολυκατοικίες με αμάχους, στην σχολή καλών τεχνών, όπου εκεί υπήρχαν μικρά παιδιά, γυναίκες. Η Μαριούπολη, όπου δυστυχώς σύμφωνα και με τους Ουκρανούς, πάνω από 300.000 είναι εγκλωβισμένοι άμαχοι ακόμη. Καταλαβαίνετε λοιπόν τη φρίκη αυτού του πολέμου. Να δούμε ένα σχετικό ρεπορτάζ για τους βομβαρδισμούς και να δώσουμε και τα τελευταία νέα. Τι σημαίνει αυτό το τελεσίγραφο που έδωσε η Μόσχα, που αρνήθηκε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, τι θα σημαίνει από εδώ και στο εξής.
Με αμύωτο ρυθμό συνεχίζονται ρωσικές επιθέσεις κατά μεγάλων ουκρανικών πόλεων την ώρα που οι συνομιλίες Μόσχας Κιέβου δεν δείχνουν να σημειώνουν πρόοδο ως προς τον πιο επιτακτικό στόχο, που δεν είναι άλλος από την κατάπαυση πυρός. Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν σήμερα το πρωί στο Κίεβο αλλά και το Λβίβ, αποτέλεσμα πυραυλικών επιθέσεων των δυνάμεων του Πούτιν που κατέστρεψαν ένα εργοστάσιο, αρκετά κτίρια και προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον ενός ανθρώπου στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Επιπλέον, η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι ένα πολυόρφο κτίριο στο Χάρκοβο έγινε στόχος βομβαρδισμού σήμερα το πρωί με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος, 11 ακόμη να τραυματιστούν. Αρκετοί ρωσικοί πύραυλοι έμπληξαν σήμερα το πρώτο εργοστάσιο επισκευής αεροσκαφών στην Ουκρανική πόλη Λβίβ, καταστρέφοντας την εγκατάσταση, όπως ενημέρωσε ο δήμαρχος Αντρί Σάντοβι. Το εργοστάσιο δεν βρισκόταν σε λειτουργία και ο βομβαρδισμός δεν προκάλεσε απώλειες, όπως πρόσθεσε. Την πρόθεση της Δύσης να επιβάλλει περισσότερες κυρώσεις στη Ρωσία, καθώς και για να περιθωριοποιήσει με αυτόν τον τρόπο, αναγνώρισε στην συνέντευξη τύπου ο Σεργέι Λαυρόφ. Ο ρόλος των κυρώσεων είναι πολύ πιο στρατηγικός. Είναι η πεμπτουσία της δυτικής στρατηγικής πορείας, δηλαδή να περιθωριοποιήσει η Ρωσία, να περιοριστεί, να τεθεί το τέλος ανάπτυξης Ρωσίας και επίσης να μηδενιστεί ο ρόλος της στην παγκόσμια πολιτική, την οικονομία, τον αθλητισμό, την επιστήμη, την τέχνη, την εκπαίδευση, είπε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών. Έχουμε συνηθίσει τις κυρώσεις. Όπως είπε ο Πούτιν, είμαστε πρωταθλητές όσον αφορά τον αριθμό των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία. Πάνω από 5.000 μεμονωμένα μέτρα. Αυτός ο αριθμός είναι σχεδόν διπλάσιος από τον αριθμό των κυρώσεων που επιβλήθηκε κατά της Κίνας και το Ιράν. Το μόνο που θα πετύχουν είναι να μας ενισχύσουν περισσότερο. Τώρα να πούμε ότι μεγάλη αγωνία αυτή την ώρα στην πόλη Σούμη. Έχουμε εξαιρετικά τοξική αμμονία που διαρρέει από χημικό εργοστάσιο βορειοανατολικά της Ουκρανίας, σύμφωνα και με τις τοπικές αρχές. Κάλεσαν τους κατοίκους της πόλης Νοβολές Νιστά να αναζητήσουν καταφύγιο από την χημική ουσία, ιδίως σε υπόγειους και ισόγειους χώρους, και να αποφύγουν οποιαδήποτε έκθεση σε αυτήν εν μέσω των συνεχιζόμενων σφοδρών μαχών, όπως καταλαβαίνετε, στην περιοχή. Ο Περιφερειάρχης της Σούμη είπε ότι πρέπει να λάβουν μέτρα προστασίας όλοι οι κάτοικοι σε ακτίνα 5 χιλιόμετρων το εργοστάσιο, το οποίο παράγει χημικά λιπάσματα διαφόρων τύπων. Η αμμονία ουσία με ιδιαίτερα έντονη οσμή είναι ελαφρύτερη από το οξυγόνο. Πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία αυτή την ώρα στην πόλη Σούμη, λίγο έξω από το Κίεβο. Τώρα, να πούμε βεβαίως ότι είχαμε αυτό το τελεσίγραφο το οποίο απέρριψε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο Ζελένσκι. Η Ουκρανική κυβέρνηση απέρριψε τη νύχτα σχεδόν ακαριαία από την ώρα παράδοσης του ρωσικού τελεσίγραφου για παράδοση Μαριούπολης, ενώ η κλιμάκωση, όπως καταλαβαίνετε, των στρατιωτικών επιχειρήσεων σχεδόν σε όλα τα μέτωπα δείχνει ότι οι προσπάθειες για ειρήνη προς το παρόν δεν έχουν καμία απολύτως ελπίδα. Αμέσως μετά το τελεσίγραφο που έδωσε η Ουκρανική κυβέρνηση προς την Μόσχα για την παράδοση της Μαριούπολης, καταλαβαίνετε ότι ξεκίνησαν σφοδρότατα χτυπήματα από νωρίς σήμερα το πρωί. Να πούμε ότι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία μπαίνει στην πιο αιματηρή φάση της. Η σημερινή ημέρα είναι η 26η από την έναρξη του πολέμου και είναι και ιδιαίτερα κρίσιμη, να πούμε. Έχουμε βομβαρδισμό αυτή την ώρα σε εμπορικό κέντρο του Κιέβου. Στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 6 ανθρώπους, όπως μεταδίδουν ήδη ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 6 πτώματα είχαν αποτεθεί νωρίτερα σήμερα μπροστά από το εμπορικό κέντρο, στο βορειοδυτικό τμήμα του Κιέβου, όπως μεταδίδουν τα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το εμπορικό κέντρο υπέστη πλήγμα πολύ μεγάλης ισχύως, που κονιορτοποίησε αυτοκίνητα στο χώρο στάθμευσης. Άνοιξε ένα γιγαντιαίο κρατήρα πολλών μέτρων μπροστά στο δεκαόρφο κτίριο που ακόμη κάπνιζε. Απίστευτες εικόνες, η φρίκη του πολέμου, που νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει όλες αυτές τις εικόνες. Άμαχοι να κοίτονται κάτω νεκροί, ακροτηριασμένα παιδιά, πρόσφυγες, εκατομμύρια, πάνω από 10 λέει, εκατομμύρια πρόσφυγες ήδη, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, έχουν διαφύγει σε άλλες χώρες για να αισθανθούν ασφαλείς και να φύγουν από την φρίκη του πολέμου. Δεν το συζητώ ότι υπάρχουν προφανώς στρατιώτες νεκροί, εκατοντάδες, χιλιάδες. Σύμφωνα με την Ουκρανική κυβέρνηση, πάνω από 14.000 οι νεκροί από πλευράς Ρωσίας. Η Ρωσία ακόμη δεν έχει δώσει στοιχεία για τους νεκρούς και σύμφωνα επίσης με την Ουκρανία, πάρα πολλά
Έτσι αρχηγικά στελέχη των στρατιωτικών τμήματων είναι νεκροί. Αυτά μεταδίδουν τα ουκρανικά μέσα. Από την άλλη, η Ρωσία λέει ότι είμαστε εδώ για να ενδυναμώσουμε κι άλλο τις επιθέσεις μας. Το βλέπουμε εξάλλου από σήμερα τη νύχτα κιόλας, γιατί όπως καταλαβαίνετε σήμερα είναι μια κρίσιμη και κομβική ημέρα μετά και το τελεσίγραφο που έδωσε η Μόσχα, αλλά απέρριψε η Ουκρανία. Θα δούμε λοιπόν ό,τι νεότερο υπάρξει μέχρι και το κλείσιμο της εκπομπής, αλλά και με πολλά αναλυτικά ρεπορτάζ κατά τη διάρκεια της ημέρας. Να περάσουμε και στην υπόλοιπη επικαιρότητά μας, να δούμε τι συμβαίνει λοιπόν και στην χώρα μας. Είμαστε λίγο πριν να ξεκινήσουν να δίνονται τα επιδόματα. Εξάλλου είμαστε ένα μήνα σχεδόν από το Πάσχα. Σύμφωνα λοιπόν και με την κυβέρνηση θα δοθούν τα επιδόματα και η στήριξη αυτή οικονομική πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων. Την ίδια ώρα έχουμε το ράλι τιμών, παντού αυξήσεις. Την ίδια ώρα όμως που παραμένουν καθυλωμένοι οι μισθοί, καθυλωμένες οι συντάξεις και λογικό είναι ο κόσμος να μην μπορεί να ανταπεξέλθει. Κάποιοι κάνουν λόγο για ένα φιάσκο απέναντι στα καύσιμα, δηλαδή είναι κουκίδα στον ωκεανό των χρημάτων που πρέπει να δαπανίσει μια οικογένεια για τα καθημερινά της έξοδα και τις μετακινήσεις της. Από την άλλη βλέπουμε απίστευτες ανατιμήσεις πλέον παντού, ιδιαίτερα σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, στα σούπερ μάρκετ. Παίρνουμε τα ίδια προϊόντα σχεδόν στη διπλάσια τιμή. Φτάνουμε στο ταμείο και βλέπουμε ότι χρειαζόμαστε διπλάσια χρήματα και επαναλαμβάνω την ίδια ώρα που οι μισθοί και οι συντάξεις είναι καθυλωμένοι. Αν λοιπόν έχεις τέτοιους μισθούς και τέτοιες συντάξεις, δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις σε μια τέτοια ενεργειακή οικονομική κρίση. Είναι νομίζω κατανοητό. Τώρα, έχουμε και μια έτσι είδηση, η οποία από το πρωί τώρα είναι θέμα συζήτησης. Η Αλβανία λέει δεν δέχεται, δεν αναγνωρίζει τα πτυχία των ελληνικών πανεπιστημίων. Είναι μια συζήτηση που έχει ξεκινήσει από νωρίς σήμερα και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έπεται συνέχεια. Επαναλαμβάνω, η Αλβανία δεν αναγνωρίζει πτυχία των ελληνικών πανεπιστημίων. Θα υπάρξουν σίγουρα τοποθετήσεις, φαντάζομαι τουλάχιστον, από πλευράς αρμοδίων κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τώρα, στις υπόλοιπες ειδήσεις, να πούμε ότι θα δώσουμε και τις πληρωμές για τις συντάξεις που ξεκινούν σιγά σιγά από την ερχόμενη εβδομάδα. Ενώ στο θέμα τώρα της πανδημίας και του κορονοϊού φαίνεται ότι τα πράγματα εξελίσσονται ομαλά από τη μία, διότι δεν έχουμε μεγάλη πίεση στα νοσοκομεία, αν και σε κάποια νοσοκομεία όπως της Βέρειας και άλλα νοσοκομεία της Βορείου Ελλάδος κυρίως, δέχονται πίεση, γιατί όταν έχεις πάρα πολλά κρούσματα, χιλιάδες κρούσματα και μάλιστα έχουμε και μια έξαρση τις τελευταίες ημέρες, καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν και ανεμβολίαστοι, υπάρχουν και άνθρωποι που είναι σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και επίσης δεν ξέρεις πώς θα λειτουργήσει ο κορονοϊός στον κάθε οργανισμό. Και βεβαίως έχουμε σε κάποιες περιπτώσεις πίεση των νοσοκομείων. Και έχουμε και δεκάδες θανάτους ακόμη, έτσι. Επίσης για τη Λάρισα και όπως και για την Θεσσαλία είναι σε υψηλά επίπεδα έτσι, τα κρούσματα. Τριψήφιος και πάλι αριθμός για την Λάρισα. Περιμένουμε πώς και πώς να πέσουν κι άλλο τα κρούσματα. Το θέλουμε γιατί όταν σταματήσει αυτή η μεταδοτικότητα, αν σταματήσουμε να έχουμε χιλιάδες κρούσματα στη χώρα μας, καταλαβαίνετε ότι θα μπούμε και σε μια σχετική, αν θέλετε, κανονικότητα, γιατί ο κορονοϊός ήρθε από ό,τι φαίνεται για να μείνει. Επίσης, να πούμε ότι σύμφωνα και με τους ειδικούς, το πιστοποιητικό εμβολιασμό θα καταργηθεί εκεί στις γιορτές του Πάσχα. Τώρα, πάμε να αλλάξουμε θέμα και πάμε να δούμε τι έγινε με την δίκη, η οποία αναβλήθηκε, αλλά θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Μπορούμε να πάμε τώρα στη ζωντανή μας σύνδεση από το σχολείο. Βεβαίως και να πάμε σε ζωντανή σύνδεση από το σχολείο. Το είχαμε προαναγγείλει βεβαίως νωρίτερα από το σχολείο της πόλης του Βόλου. Είπαμε ότι είναι χιλιάδες, μάλλον εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια οι πρόσφυγες από την Ουκρανία. Στη Νέα Ιωνία θα πάμε αυτή την ώρα. Να είναι και βεβαίως και υφυπουργός, η κυρία Ζέτα Μακρύ, η οποία θα βρεθεί εκεί για να καλωσορίσει και τα παιδιά από την Ουκρανία. Πάμε τώρα στο ζωντανό μας, στη ζωντανή μας σύνδεση. Εκεί μας περιμένει βεβαίως και η Ιωάννα Ιμπουροπούλου, μας δώσει όλα τα νέα. Ιωάννα, καλημέρα. Καλημέρα, Σοφία. Βρισκόμαστε έξω από το δεύτερο δημοτικό Νέας Ιωνίας, όπου σήμερα σε μια
επίσημη εκδήλωση. Καλωσορίσαμε τα παιδιά που έχουν έρθει από την Ουκρανία και προσπαθούμε να τα εντάξουμε με κάθε τρόπο στην κοινωνία του Βόλου, σε μια μαθητική κοινωνία, για να νιώσουν όπως ήταν στο σχολείο τους. Βρισκόμαστε εδώ πέρα, όπως βλέπετε κι εσείς στους δέκτες σας, με το διευθυντή του σχολείου, με το διευθυντή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με το Γενικό Γραμματέα, την κυρία Υφυπουργό. Την υπεύθυνη προϊσταμένη σε αυτοτελείς για τους πρόσφυγες του Υπουργείου Παιδείας. Ωραία. Εξαιρετικά. Και η περιφερειακή διευθύντρια. Να μας κάνετε μία δήλωση, να ξεκινήσω από εσάς, κυρία Μακρύ, να μας κάνετε μία δήλωση για τη σημερινή ημέρα, για το τι ήρθατε να κάνετε ακριβώς εδώ πέρα και αν υπάρχουν και άλλα παιδιά που θα έρθουν στα σχολεία, αν γνωρίζετε κάτι γι' αυτό. Κοιτάξτε, ήρθαμε να υποδεχθούμε εδώ, να καλωσορίσουμε και να νιώσουν και τα παιδιά, τα πρώτα παιδιά που ήρθαν, γιατί θα ακολουθήσουν και άλλα, τη φροντίδα της πολιτείας. Όπως είδατε, είμαστε ένα μεγάλο κλιμάκιο σε συνεργασία με τον Διευθυντή, συνεργασία που προϋπήρχε της επίσκεψης. Είναι και ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας, ο Γενικός Γραμματέας μας, η κυρία Μπούτσκου, υπεύθυνη του τμήματος, η Περιφερειακή Διευθύντρια, τους αναφέρατε πριν. Διαπιστώσαμε και επιτοπίως τι πολύ καλή δουλειά γίνεται από τους καθηγητές, από τους εκπαιδευτικούς. Με συγχωρείτε τώρα γιατί χτυπάει το κινητό και διακόπτω και την πολύ καλή δουλειά που γίνεται. Δώσαμε στα παιδιά τα πρώτα λεξικά που θα βοηθήσουν στην ένταξή τους, στο να μάθουν τη γλώσσα, στο να εξοικειωθούν. Διαπιστώσαμε και τα συγχαρητήρια δια του Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας, τα δώσαμε στο Διευθυντή και στους συνεργάτες του, πόσο πολύ καλή αντιμετώπιση, με πόση ευαισθησία, με πόση επάρκεια οι εκπαιδευτικοί μας ξεπερνούν και τον εαυτό τους και τις δυσκολίες που λόγω της γλώσσας υπάρχουν, ώστε τα παιδιά αυτά να νιώσουν ότι εντάσσονται στο περιβάλλον. Και εννοείται συνεργασία με το Υπουργείο, η προσπάθεια θα σας τα πει ο Γενικός αργότερα. Θα κάνουμε και ψυχοκοινωνική στήριξη, θα εκδοθούν και οδηγοί οι οποίοι θα δίνουν συγκεκριμένες, θα γίνει και επιμόρφωση και συγκεκριμένες οδηγίες στους εκπαιδευτικούς. Είναι μια κατάσταση πρωτόγνωρη για τα παιδιά αυτά. Βρίσκει όμως το Υπουργείο μας έτοιμο με επάρκεια ήδη από την υποδοχή προσφύγων που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Ωραία. Θα μας μιλήσετε κι εσείς λιγάκι για αυτή τη δράση, για το αν υπάρχουν άλλα παιδιά που θα έρθουν, αν το γνωρίζετε κι εσείς αυτό. Εγώ να σας πω καταρχήν ότι είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι στο Υπουργείο Παιδείας, γιατί αυτό το συμπεριληπτικό σχολείο που οραματιστήκαμε από την αρχή, το κάνουμε πράξη. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή, για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης, το 95 περίπου το 100% των παιδιών που υπάρχουν στη χώρα των προσφύγων έχουν εγγραφεί. Και από αυτούς πάνω από 80-85% παρακολουθούν μαθήματα. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε στήσει ένα τέτοιο σύστημα υποδοχής, με τάξη υποδοχής, με ΔΙΕΠ, με ένταξη των παιδιών, με ψυχοκοινωνική στήριξη, με ψυχολόγους, με κοινωνικούς λειτουργούς. Όχι τώρα μόνο, το έχουμε κάνει εδώ τα τελευταία χρόνια. Και τώρα βέβαια είμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα και με τα παιδιά του πολέμου, όπως λέμε, τα παιδιά από την Ουκρανία. Έχουμε στήσει το μηχανισμό αυτόν, τον έχουμε ενεργοποιήσει πλήρως και εντάσσονται αυτομάτως στις τάξεις τα παιδιά αυτά, με δίκτυα που έχουμε στήσει σε όλες τις περιφέρειες, σε όλες τις διευθύνσεις της εκπαίδευσης, ώστε να μην χαθεί ούτε ένα από τα παιδιά αυτά και από την πρώτη μέρα να εντάσσονται. Το σχολείο που ονειρευόμαστε είναι ένα σχολείο, μια αγκαλιά για όλους και το κάνουμε πράξη. Θεωρείτε ότι σε αυτή την περίπτωση τα παιδιά που έχουν έρθει τώρα από την Ουκρανία, τα παιδιά του πολέμου, όπως είπατε, θα είναι πιο δύσκολο στο να ενταχθούν λόγω των συνθηκών που βίωσαν τις τελευταίες ημέρες? Γι' αυτό έχουμε ενεργοποιήσει και ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Φυσικά υπάρχουν δυσκολίες. Για μας είναι παιδιά όπως όλα τα άλλα παιδιά και θα τα αντιμετωπίσουμε με ιδιαίτερη ευαισθησία, γιατί περάσανε δύσκολες στιγμές, ώστε και τις στιγμές αυτές να ξεχάσουν και η ένταξή τους να είναι πολύ ομαλή. Για την πληρότητα της ενημέρωσης θα μου επιτρέψετε να πω ότι η κυρία Μπούσκο από το Υπουργείο μας με την κυρία Κέσσαρη από τη UNICEF είχαμε συνεργαστεί στο παρελθόν, μαζί με το Γενικό βεβαίως από την πλευρά του Υπουργείου μας. Υπογράψαμε ένα μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο βγήκε και προφητικό, υλοποιείται τώρα, αλλά και η παρουσία της UNICEF, ξέρετε τι κύρος έχει ο θεσμός αυτός και στη σημερινή επίσκεψη και σε όλες τις διαδικασίες και η ισχυρή βοήθεια και η τεχνογνωσία που έχουν, αποδεικνύει πόσο στιβαρή προσπάθεια γίνεται και θα επαναλάβω και ας γίνομαι κουραστική, χάρη στους εκπαιδευτικούς μας, όλο αυτό υλοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να μιλήσουμε και με τον Διευθυντή του Σχολείου, τον κύριο Οπίο. Θα μας κάνετε και εσείς μια δήλωση. Εμείς το μόνο που έχουμε να πούμε είναι αυτό που είπε ο κύριος Κόπτσες. Το δημόσιο σχολείο είναι μια αγκαλιά. Οπότε, σαν αγκαλιά λειτουργήσαμε, δεχτήκαμε τα παιδιά, τα προβλήματα θα ξεπεραστούν, δεν γίνεται αλλιώς και θα πάνε όλα καλά, όσο μπορούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
Το σχολείο λοιπόν είναι μια δημόσια αγκαλιά. Τους ευχαριστούμε όλους, όπως και την Υφυπουργό Παιδείας και το Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας, αλλά και τους εκπαιδευτικούς, ο διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί δάσκαλοι έχουν να αντιμετωπίσουν μια δύσκολη κατάσταση, μια πρωτόγνωρη κατάσταση, όπως είπε και η κυρία Μακρύ, γιατί δεν έχουν ξαναζήσει τέτοιες καταστάσεις στα σχολεία τους. Τώρα έρχονται παιδιά από τη φρίκη του πολέμου και πρέπει να τα αντιμετωπίσουν με περισσότερη ευαισθησία, με μια ακόμα μεγαλύτερη αγκαλιά. Είναι και η δυσκολία της γλώσσας προφανώς, όπως ακούσαμε, μοιράστηκαν και λεξικά για να μπορέσουν να κατανοήσουν, να γνωρίσουν κάποιες πρώτες λέξεις, να έχουν μια πρώτη επικοινωνία, αν θες, και με τους εκπαιδευτικούς. Νομίζω ότι θα γίνει σπουδαία δουλειά. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στα ελληνικά σχολεία και θεωρώ ότι και το Υπουργείο Παιδείας θα κάνει το καλύτερο για να μπορέσουν να ενταχθούν αυτά τα παιδιά και να αφήσουν έστω στο πίσω μέρος του μυαλού τους αυτή τη φρίκη του πολέμου. Κάποια παιδιά έχουν διανύσει πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα, έχουν προφανώς αφήσει ενδεχομένως παππούδες, πατεράδες, ανθρώπους πίσω στη φρίκη του πολέμου, και νομίζω ότι είμαστε εδώ για να δείξουμε ότι η αγάπη είναι βεβαίως αρκετή εδώ στη χώρα μας. Έχουμε δείξει πώς αγαπάμε, πώς αγκαλιάζουμε τους πρόσφυγες. Ιωάννα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε βεβαίως και τον οικονολήπτη μας, τον Δονάτο, για αυτή την σύνδεση. Και βεβαίως να πούμε ότι η κυρία Ζέτα Μακρύ θα είναι το απόγευμα και στη Λάρισα, με κύριο θέμα μια ημερίδα της ΠΕΔ, με εκπαίδευση, της περιφερειακής εκπαίδευσης στη Θεσσαλία, συγγνώμη, με τίτλο της εκδήλωσης «Εκπαίδευση προσφύγων, προκλήσεις και προοπτικές». Μια σημαντική, όπως καταλαβαίνετε, έτσι, εκδήλωση. Τώρα, να πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε λίγα λεπτά με την υπόλοιπη επικαιρότητα, πάρα πολλά τα νέα τα οποία έχουμε να συζητήσουμε εδώ στην πρωινή ατζέντα. Πολλά τα μηνύματα για τα μέτρα, τα επιδόματα, ακόμη προσπαθούμε να τα αναλύσουμε, να καταλάβουμε ποιος θα δικαιούται, πότε θα τα λάβουμε. Και βεβαίως αμέσως μετά το ρεπορτάζ, το αναλυτικό ρεπορτάζ για το ποια είναι τα μέτρα στήριξης, γιατί καλά τα λένε οι υπουργοί, αλλά να τα αναλύσουμε ακόμη περισσότερο για να γίνουν κατανοητά και σε όλους εμάς. Αμέσως μετά, επειδή ρωτάτε πότε ξεκινάνε οι πληρωμές και πότε γίνονται για τους συνταξιούχους, ξεκινάει η πληρωμή των συντάξεων. Όλα αυτά αμέσως μετά το ρεπορτάζ που ακολουθεί. Σε τρεις άξονες κινούνται τα μέτρα της κυβέρνησης για την ανακούφιση από την ακρίβεια. Πρώτον, υπάρχει αύξηση επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Δεύτερον, στήριξη των πιο ευάλωτων. Και τρίτον, δίνεται επιδότηση των καυσίμων που, σύμφωνα με τους αρμόδιους υπουργούς, θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της τιμής και στη βενζίνη αλλά και στο πετρέλαιο κίνησης. Μέτρα ενίσχυσης για τα ευάλωτα νοικοκυριά ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Σύμφωνα με αυτά, θα χορηγηθούν 200 ευρώ στους χαμηλούς συνταξιούχους, σε αυτούς δηλαδή που η σύνταξή τους δεν υπερβαίνει τα 600 ευρώ, σε αυτούς που λαμβάνουν και είναι αμαία επιδόματα, χορηγείται και σε αυτούς 200 ευρώ, και σε αυτούς που λαμβάνουν επίδομα ανασφάλιστων συνταξιούχων, χορηγείται πάλι 200 ευρώ. Επίσης χορηγείται διπλάσιο ποσό σε αυτούς που λαμβάνουν κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, δηλαδή αν κάποιος είναι δύο μέλη στην οικογένεια και το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης είναι 300 ευρώ, θα λάβει επιπλέον 300 ευρώ. Για αυτούς που παίρνουν επίδομα παιδιών, για τον μήνα Απρίλιο θα λάβουν επιπλέον μια μισή δόση του ποσού που τους αναλογεί για τα παιδιά που είναι προστατευόμενα στην οικογένεια. Το κυβερνητικό πακέτο, όπως άλλωστε το είχε εξαγγείλει και ο Πρωθυπουργός, είναι ύψους 1 δισεκατομμυρίων ευρώ και απευθύνεται σε 3,2 εκατομμύρια πολίτες. Ενώ το συνολικό ύψος των παρεμβάσεων για τη στήριξη ελληνικής κοινωνίας από το φθινόπωρο μέχρι και σήμερα αγγίζει τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον χορηγείται επίδομα στο πετρέλαιο κίνησης και στη βενζίνη, η οποία ανέρχεται σε 60 λίτρα το μήνα με 22 λεπτά, άρα 40 ευρώ στο τρίμηνο. Χορηγείται επιδότηση στο φυσικό αέριο, το οποίο είναι 20 ευρώ από το ελληνικό δημόσιο, από το κράτος δηλαδή, και 20 ευρώ από την εταιρεία φυσικού αερίου. Επιπλέον χορηγείται και επίδομα στην ηλεκτρική ενέργεια, στο ρεύμα. Η κιλοβατόρα, η μεγαβατόρα επιχορηγείται 72 ευρώ από 40 που ήταν το μήνα Μάρτιο. Για τις επιχειρήσεις η επιδότηση ανέρχεται στα 130 ευρώ από 65, και πλέον για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις χορηγείται 100 ευρώ ενίσχυση στη μεγαβατόρα.
Βέβαια, είναι μια ενίσχυση καλή για τα νοικοκυριά, δεν λύνει όμως το πρόβλημα της ακρίβειας. Το θέμα είναι να δοθεί μια λύση στην ακρίβεια, να διατηρηθούν, να μειωθούν μάλλον οι τιμές των προϊόντων και να μειωθεί το κόστος ζωής. Διαφορετικά, αυτά θα είναι ψίχουλα και δεν θα μπορούν να λύσουν το πρόβλημα των νοικοκυριών. Το βασικό αφήγημα της κυβέρνησης γύρω από αυτές τις παρεμβάσεις για την ακρίβεια συνίστανται στο ότι η στήριξη κινείται εντός των δημοσιονομικών περιθωρίων με στόχο να μην τεθεί σε κίνδυνο η επαναφορά σε αναπτυξιακούς ρυθμούς. Τώρα γράφουν τηλεθέατες να κατεβάσουν όλες τις τιμές στα βασικά προϊόντα διαβίωσης. Φοβόμαστε λέει, να πάμε και, ακόμη και στο σούπερ μάρκετ. Ακριβώς έτσι είναι, γιατί πας και λες τι τιμές τώρα θα αγοράσω γαλακτοκομικά, τι τιμές θα αγοράσω τώρα τα μακαρόνια, το λάδι. Άσε τώρα, έχει ξεκινήσει και άλλη συζήτηση τώρα με το λάδι, το ΕΛΙΕΛ, τι θα γίνει, ακούγονται κάτι ποσά τρελά, θα έχει τόσο μεγάλη αύξηση. Γενικότερα πας στο μάρκετ και βλέπεις τον κόσμο να έχει πραγματικά τρελαθεί. Τώρα, θα πάμε σε λίγο να ρίξουμε και μια ματιά σε άλλες ειδήσεις από το site του σταθμού μας, astratv.gr, και ρίξτε μια ματιά, κάντε και ένα like στο site του σταθμού μας, astratv.gr, για να είστε πάντοτε ενημερωμένοι. Τώρα, είχαμε την επίσκεψη του κ. Σταϊκούρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε στην πόλη του Βόλου. Να δούμε τι είπε λοιπόν ο ίδιος, γιατί είναι οι άνθρωποι των ημερών. Και καταλαβαίνετε, όταν έχουμε την ακρίβεια, όταν έχουμε όλα αυτά τα οποία βαραίνουν, αυτό που έλεγα νωρίτερα, και την τσέπη μας. Άρα λοιπόν θέλουμε να τους ακούμε, αλλά κυρίως να κάνουν και πράξη αυτά που λένε. Και αν μπορούν και ακόμη περισσότερα μέτρα να πάρουν προς όφελος όλων ημών. Πάμε να δούμε λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ. Τι είπε ο κ. Σταϊκούρας από την πόλη του Βόλου που βρέθηκε. Ο Υπουργός Οικονομικών που βρέθηκε στο Βόλιο στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου μίλησε για την οικονομία της χώρας, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν τα τελευταία 24 ώρα, ενώ δεν παράλειψε να αναφερθεί στην προοπτική της ελληνικής οικονομίας. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση προχώρησε στη μείωση του ένφια και λοιπόν φόρων, όπως και την πρόθεση της κυβέρνησης για κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης από το 2023 για όλους τους Έλληνες πολίτες, καθώς και ότι όλοι πρέπει να πάρουν μέρισμα από την ανάπτυξη. Συνεχίζουμε με αυτοπεποίθηση, με σύνεση και με σοφροσύνη. Κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε στο πλαίσιο του εφικτού για την κοινωνία. Κρατάμε πολεμοφόδια και για το μέλλον όταν δεν γνωρίζει κανένας μας. Αυτή τη στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο, λόγω της αβεβαιότητας, την έκταση του προβλήματος το επόμενο χρονικό διάστημα, και αισιοδοξώ ότι και πάλι θα τα καταφέρουμε. Αυτή η μεγάλη θετική εικόνα για την οικονομία που αποτυπώθηκε και χθες αργά το βράδυ με μια νέα αναβάθμιση της χώρας θα συνεχίσει να υπάρχει παρά το γεγονός ότι έχει θολώσει σημαντικά εξαιτίας αυτής της κρίσης. Κοινωνία και πολιτεία με σκληρή δουλειά και με συνεννόηση, όπως πράττουμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, θα τα καταφέρουμε και πάλι ενωμένοι. Η κυβέρνηση και η κυβερνητική πλειοψηφία την Τετάρτη θα ψηφίσουμε ένα νέο νόμο που μειώνουμε τον φόρο ακίνητης περιουσίας μόνιμα στην ελληνική κοινωνία. 8 στα 10 νοικοκυριά θα δουν ακόμα μεγαλύτερο μειωμένο ένφια από φέτος και μετά. Η κυβέρνηση αυτή δίνει στοχευμένα επιδόματα για να αντιμετωπίσει τις απανωτές κρίσεις. Το ίδιο πράξαμε με την υγειονομική κρίση, το ίδιο και τώρα, αλλά δεν αλλάζει η βασική μας στόχευση, που είναι οι μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, κυρίως για τη μεσαία τάξη. Είναι τουλάχιστον ανεύθυνο να κατηγορούν την κυβέρνηση για μη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αυτοί που το 2016 και το 2017 αύξαν το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Για τις πολύ μικρές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μικρής κατανάλωσης, και για όλα τα τοπία ανεξάρτητα από κατανάλωση, είναι πιο γενναία η επιδότηση στο σύνολο της κατανάλωσης. Για να κάνουμε συνεπώς μια αποτύπωση στη Μαγνησία, εστιατόρια, εμπορικά καταστήματα στη Μαγνησία, περίπτερα, ψηλικά, κομμωτήρια, γραφεία, τοπία, θα έχουν αναδρομικά μάλιστα τον Ιανουάριο 80% κάλυψη της ρήτρας αναπροσαρμογής που είχαν από τότε. Αυτό δεν σημαίνει ότι ακούμε την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που πράγματι περνάει δύσκολα με αυτή την πρωτόγνωρη αύξηση του ενεργειακού κόστους. Κατά αντιστοιχεία, όταν ερχόμαστε και λέμε στην παρέμβαση που κάνουμε για τα καύσιμα
ότι επιδοτούμε στην πηγή την τιμή πώληση του πετρελαίου κίνηση για τον Απρίλιο, ώστε η τελική μείωση στον καταναλωτή να είναι 15 λεπτά το λίτρο. Εκεί δεν βοηθούμε πολύ την εφοδιαστική αλυσίδα. Γιατί κατά κόρον χρησιμοποιείται καύσιμο από κατηγορία τέτοιων συμπατριωτών μας. Ενισχύουμε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για το μέλλον της. Και ταυτόχρονα, το επαναλάβω, έχουμε την δυνατότητα να συνεχίσουμε να βοηθάμε για όσο χρειαστεί. Το πράξαμε με επιτυχία πρόσφατα, θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Είπα και θα το επαναλάβω. Η κυβέρνηση είναι εδώ και θα είναι εδώ για όσο χρειαστεί. Δημιουργεί και εξαντλεί τον δημοσιονομικό χώρο για να βοηθήσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αυτά λοιπόν είπε ο κ. Σταϊκούρας από το Βόλο. Αμέσως μετά θα δούμε τι λένε και οι πολίτες για το θέμα της ακρίβειας. Προς το παρόν πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο site του σταθμού μας astratv.gr. Όλες τις ειδήσεις όπως διαμορφώνονται μέχρι και αυτή την ώρα. Και έχουμε και συνεχής ανανέωση. Σοκ έκλεισε το δρόμο σε 30χρονο και έβγαλε καραμπίνα απειλώντας να το σκοτώσει αγρότες στη Δράκια του Πηλίου. Δυστυχώς ζούμε και αυτό. Ένας 57χρονος άνδρας λοιπόν συνελήφθη, όπως καταλαβαίνετε από αστυνομικούς, καθώς κατήχε παράνομα κυνηγητικό όπλο, το οποίο μάλιστα επέδειξε έναν 39χρονο αλβανικής καταγωγής, με τον οποίο μάλωσαν στην αγριά. Τι να πει κανείς. Ο νεαρός άντρας αμέσως προσπάθησε να φύγει, όπως καταλαβαίνετε, και έγινε η σύλληψή του ο 57χρονος όταν έδειξε το όπλο που είχε στη θέση του συνοδηγού. Ο 39χρονος κατέθεσε, όπως καταλαβαίνετε, μήνυση και ο άντρας θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Σοκ, όπως καταλαβαίνετε. Δεν σταματούν τώρα τα άσχημα νέα στο Βόλο. Πέθανε ξαφνικά 52χρονος Θεόδωρος Χουλιάρας. Τώρα, πώς θα πάρουν την επιδότηση ρεύματος οι φοιτητές? Πολύ σημαντικό ρεπορτάζ. Επίσης, δυστυχώς πέθανε ο 58χρονος δάσκαλος από Βόλο, Αλκιβιάδης Κουγκούνης. Και στην Λάρισα σήμερα η Υφυπουργός Παιδείας, η κυρία Ζέτα Μακρύ, όπως σας είπα, για ένα σημαντικό θέμα που αφορά τα προσφυγόπουλα. Κάρτα καυσίμων. Πώς θα δίνεται επιδότηση για βενζίνη και πετρέλαιο? Όλη η διαδικασία. Μπορείτε λοιπόν. Πάτρα, εφιάλτη Σύρουλα Πεπισπυρίγκου για μάρτυρα που μίλησε για την ίδια. Και φαίνεται ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι και η εβδομάδα των εξελίξεων για τη συγκεκριμένη υπόθεση που περιμένουμε όλοι πώς και πώς. Ο πόλεμος ως καθοριστικός παράγοντας των εσωτερικών πολιτικών εξελίξεων. Ελληνοτουρκικά μορατόριουμ λόγω του Ουκρανικού. Και πολλές ακόμη ειδήσεις. Γίνεται ανανέωση της σελίδας μας συνεχώς με πάρα πολλές ειδήσεις που αφορούν όχι μόνο την τοπική μας επικαιρότητα, αλλά όπως καταλαβαίνετε γενικότερα τον πολιτισμό, τα τοπικά μας νέα, όλα όσα μας απασχολούν. Έχουμε γραμμή. Καλημέρα σας. Καλημέρα κυρία Σοφία. Καλημέρα και σε εσάς. Ο Γρηγόρης από Λάρισα είμαι. Καλημέρα Γρηγόρη, καλή εβδομάδα. Επίσης να έχετε. Για ποια μείωση μιλάμε τώρα στα καύσιμα, 15 λεπτά, σας τίποτα, θυμίζω, το είπα, είναι ό,τι χειρότερο μπορούσαμε να ακούσουμε. Στη Βουλγαρία υπάρχει ένα 17 η βενζίνη. Είπαμε πάλι για τη Βουλγαρία, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Στην Κύπρο ένα 20. Όλοι οι Έλληνες, ακόμη και από εδώ που τη Λάρισα, παραγεμίζουν τα τυπόζητα στη Βουλγαρία. Η αλήθεια είναι αυτή. Είναι μόλις 70-80 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Ποιος είναι ο λόγος να βάλει από βενζίνη? Μα βγαίνουν ακόμα και μας κοροϊδεύουν, μειώνουν τη βενζίνη 15 λεπτά, όταν εδώ έχει 2,20 και στη Βουλγαρία 1,20. Ένα ευρώ διαφορά. Έχουμε ξαναπεί πάλι για τη Βουλγαρία, δεν είναι η ίδια μισθή εκεί, έτσι? Να τα λέμε και αυτά. Όχι ότι εδώ πέρα δεν ξέρουμε τι να κάνουμε με τους μισθούς, αλλά ο βασικός μισθός της Ελλάδας με τους Βουλγαρίους δεν έχει καμία σχέση. Αλλά προφανώς είναι κοροϊδία τώρα αυτή η μείωση, δεν το συζητώ. Το ίδιο με την Βουλγαρία είμαστε και χειρότερα, μπορώ να σας πω. Καλά, άμα συγκρίνει τη βενζίνη, τρόφιμα, ΔΕΗ, η ΔΕΗ γιατί να πάρει αύξηση? Πού είμαστε, στην καιρό πολέμου? Είμαστε στην καιρό πολέμου. Καλά, ο πόλεμος της Ουκρανίας συμπαρασύρει κάποια πράγματα, αλλά έρχονται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα έπρεπε, από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή ήμασταν οικοκυρές στις δουλειές μας και γίναμε ζητιάνοι. Περιμένουμε να ζήσουμε τώρα από τα επιδόματα αυτά που δίνουν και άμα δίνουν. Το οποίο είναι ό,τι χειρότερο, έτσι. Κιόλας. Το οποίο είναι ό,τι χειρότερο και θα έπρεπε να διεκδικούμε άλλα πράγματα. Ναι, πήγαν τη βενζίνη 2,20 και μας λένε σας κάναμε και μείωση 15 λεπτά. Όταν στη Βουλγαρία έχει ένα 10. Αν είναι δυνατόν. Ποιον κοροδεύουν?
το ελληνικό λαό. Αυτοί δεν βγαίναν και λέγαν τότε με τον Τσίπρα θα τα μειώσουμε, θα τα κάνουμε, θα τα ράνουμε. Κύριε Γρηγόρη, για να δούμε, γιατί το 23 ξεκινάνε οι προεκλογική εκστρατεία, έτσι, ξεκινάνε εκλογές. Για να δούμε λοιπόν, γιατί κοντός ψαλμός αλληλούια, γιατί κάθε φορά κάνουμε άλλο την κριτική μας και μετά πάλι τα ίδια βλέπουμε. Ναι, κυρία Σοφία, και κάτι άλλο. Όταν έφυγε ο ΣΥΡΙΖΑ από την κυβέρνηση, άφησε 37 δις κάπου εκεί. Πού τα πήγαν αυτά τα λεφτά? Καλά, αυτά τα δις ήταν δικά μας. Δικά μας λεφτά ήταν και αυτά τα δις. Έτσι, από τις πολλές περικοπές ματώσαμε για να μαζευτούν αυτά τα χρήματα. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Και βεβαίως είχαμε και πάρα πολλά προβλήματα μέσα αυτήν την τριετία. Έτσι. Σεισμούς, λοιμούς, καταποντισμούς και δεν ξέρω τι άλλο έπεται. Πανδημίες. Τα πάγανε όλα. 80 χρόνια Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Ποιο το βγάζει, δεν ήρθαν φοιτευτοί, δεν ήρθαν από τον ουρανό, δεν πέσαν από τον ουρανό, έτσι. Κάποιο έχει ψηφίσει. Ναι, έτσι, εκατομμύρια των Ελλήνων του έχει ψηφίσει. Κύριε Γρηγόρη, να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα, καλή δύναμη. Δεν έχουν έρθει από τον ουρανό προφανώς. Έτσι, κάποιο του έχει ψηφίσει. Τώρα, χρωστάμε να δείξουμε, να πούμε δύο λόγια για τις πληρωμές. Στις 24 Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη, θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των μισθωτών, δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από το ΙΚΑ, ΕΤΑΜ, τράπεζες και ΟΤΕ, με το ΑΜΚΑ να λύγει σε 1, 3, 5, 7 και 9. Στις 26 τώρα Μαρτίου, ημέρα Παρασκευή, θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ξεκινούν οι πληρωμές. Θα δώσουμε και για το ΚΕΑ και τις υπόλοιπες στη συνέχεια της εκπομπής. Προς το παρόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με την ακρίβεια. Τι λέει ο κόσμος, τι λένε οι πολίτες λοιπόν για αυτό ακριβώς το πρόβλημα που επικρατεί με την ενεργειακή κρίση. Στην τσέπη βρίσκονται οι περισσότεροι εκ των καταναλωτών και στην πόλη του Βόλου. Γυναίκες και άντρες που τοποθετήθηκαν στην κάμερα του Άστρα τόνισαν ότι η κατάσταση λόγω των ανατιμήσεων και του υψηλού κόστους ενέργειας διαμορφώνεται πολύ δύσκολη. Ο τηλεοπτικός φακός του Άστρα, λοιπόν, που βρέθηκε έξω από το σούπερ μάρκετ της πόλης του Βόλου, κατέγραψε τον παλαιμό της καθημερινότητας και των νοικοκυριών. Στο θέμα των ανατιμήσεων αναφέρθηκαν για μία ακόμη φορά βολιώτες και βολιώτισες και συγκεκριμένα έξω από κεντρικό μάρκετ της πόλης του Βόλου. Οι περισσότεροι επισημαίνουν ότι το καλάθι της νοικοκυράς έχει επιβαρυνθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια και ειδικότερα τώρα λόγω του υψηλού κόστους των βασικών ειδών διατροφής και όχι μόνο. Σε κάθε περίπτωση, ο κόσμος καταβάλει προσπάθεια να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Ενώ παράλληλα επισημαίνουν ότι είναι πολύ υψηλοί και οι λογαριασμοί για ρεύμα και αέριο. Ασχολίαστο. Ακρίβεια, βέβαια πολύ. Το νοικοκυριό επιβαρύνεται. Πάρα πολύ, παιδιά, το ξέρετε. Ναι. Το είδατε τώρα διαφορά στα προϊόντα που πήρατε? Μεγάλη. Αυτό είναι από την αρχή του έτους. Δεν είναι τώρα, βέβαια, επιδεινώνει την κατάσταση. Πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ. Όλα. Αν είχαν μπροστά τους τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Οικονομικών, τονίζουν ότι θα έστειλαν συγκεκριμένο αυστηρό μήνυμα. Η γνώμη μου είναι ότι τιμές αυτές μπορούν να μην αυξηθούν άλλο. Αλλά κυρίως για τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα θα μπορούσαν να υπάρξει, ας πούμε, ένα πακέτο στήριξης μέχρι εκεί, για τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα. Ό,τι και να τους έλεγα δεν θα καταλαβαίνανε, γιατί δεν έχουν ζήσει με τα χρήματα τα δικά μας ποτέ. Δεν έχουν ζήσει, δεν μπορούν να το καταλάβουν το λαό. Γιατί σας είπα, δεν έχουν ζήσει με τους μισθούς τους δικούς μας. Τώρα, να πούμε σωστά λίγο για τις συντάξεις. Το ΙΚΑ καταβάλει συντάξεις την 3η 29 Μαρτίου για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ λήγει σε 1, 3, 5, 7 και 9. Το ΙΚΑ καταβάλει συντάξεις Απριλίου την 4η 30 Μαρτίου για συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6 και 8. Για τα υπόλοιπα ταμεία οι συντάξεις, ο ΑΕ καταβάλει συντάξεις Απριλίου του 22 τη Δευτέρα 28 Μαρτίου. Ο ΓΑ Δευτέρα επίσης 28 Μαρτίου. Το ΕΤΑ, μη μισθωτών, θα καταβάλει τη συντάξεις Απριλίου για τη Δευτέρα 28 Μαρτίου, ενώ το ΝΑΤ θα καταβάλει συντάξεις τη Δευτέρα επίσης 28 Μαρτίου. Συντάξεις τώρα δημοσίου με πληρωμή με ΑΜΚΑ. Το δημόσιο καταβάλει συντάξεις 3η 29 Μαρτίου για συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7 και 9. Και επίσης 30 Μαρτίου τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6 και 8. Τα υπόλοιπα ταμεία του ΕΦΚΑ μισθωτών θα καταβάλουν τις συντάξεις Απριλίου όπως το δημόσιο. Και όπως καταλαβαίνετε, έχουμε σιγά σιγά και από την ερχόμενη, αμέσως μετά τον Απρίλιο δηλαδή, εκεί από τις 15 Απριλίου και μετά, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης, θα καταφέρουν να δίνουν σιγά σιγά και τα επιδόματα, διπλοκέα, οικογενειακό επίδομα 1/1,5, όπως είπαν και όπως είδαμε και στο αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα, πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις. Επανερχόμαστε λίγα λεπτά. Έχουμε πολλά ακόμη να συζητήσουμε εδώ στην πρωινή ατζέντα και φυσικά στη φιλόξενη παρέα της τηλεόρασης Άστρα.
Εδώ είμαστε λοιπόν. Επιστροφή στην πρωινή ατζέντα και να δούμε και τα υπόλοιπα θέματά μας. Τώρα ρωτάτε τι γίνεται με το επίδομα για αυτούς που έκαναν τελευταία την αίτηση επιδόματος θέρμανσης, πότε μπαίνουν τα χρήματα. Νομίζω τέλος του μήνα να ρίξουν μια ματιά, να μην λέω κι εγώ έτσι πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Να δω πότε γίνεται η πληρωμή. Λέει μια τηλεθεάτρια. Πολλοί κρύβουν, λέει, διάφορα σε άλλα ονόματα της οικογένειας και έτσι παίρνουν τα επιδόματα. Θέλουν ότι δεν έχουν τίποτε στο όνομά τους. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί παίρνουν επιδόματα που δεν τα δικαιούνται. Και ακόμη περισσότεροι, οι οποίοι τα έχουν ανάγκη, δυστυχώς δεν μπορούν να τα λάβουν. Εδώ όμως υπάρχει ένα μεγάλο κενό. Ένα μεγάλο κενό που δεν καλύπτεται δυστυχώς από τον έλεγχο που δεν γίνεται από πλευράς κυβέρνησης. Να διασταυρώσουν στοιχεία, να βρουν, να εντοπίσουν. Τώρα πλέον μας λένε ότι σε ένα φάκελο είναι όλα τα στοιχεία μας. Εάν λοιπόν δεν μπορούν να εντοπίσουν αυτούς οι οποίοι δεν δικαιούνται τα επιδόματα και δεν τα λάβουν τελικά αυτοί που τα δικαιούνται, εκεί υπάρχει ένα μεγάλο κενό της κυβέρνησης που δυστυχώς όλοι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αλλά έχει δίκιο τηλεθεάτρια. Δυστυχώς πάρα πολλοί λαμβάνουν τέτοια επιδόματα και μένουν εκτός άνθρωποι οι οποίοι τα έχουν απόλυτη ανάγκη. Καλημέρα στον κύριο Θανάση Κούτρα από την Γερμανία. Ηλιόλου στη λέει η Γερμανία. Και εδώ ήλιο έχουμε, αλλά ήλιο με δόντια στα παιδινά. Καλημέρα και στην όμορφη Καρδίτσα, στο Βασίλη, στη Στέλλα, στο μικρό Μάριο. Την αγάπη μου να στείλουν στη Δυτική Θεσσαλία που τόσο πολύ αγαπάμε. Και πάμε σιγά σιγά να δούμε και τα υπόλοιπα θέματά μας. Έχουμε γραμμή, πάμε στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Σοφία. Καλημέρα. Καλή και σε εσάς. Εγώ είμαι μικρός συνταξιούχος. Mm-hmm. Δεν φτάνω ούτε 400, mm-hmm. 480 ακριβώς πέρω. Mm-hmm. Και έχω εισόδημα 700-700. Mm-hmm. Δεν το δικαιούμαι να πάρω. Δεν μπορώ να ξέρω τα παρουσιακά σας στοιχεία, προφανώς το ξέρει ο λογιστής. Με αυτά που μου λέτε, ναι, αλλά δεν ξέρω τώρα τα εισοδηματικά σας κριτήρια, γιατί εδώ παίζουν ρόλο και άλλα πράγματα. Η περιουσία σαν να μην ξεπερνά τις 200.000 ευρώ και άλλα. Άρα λοιπόν ο λογιστής τι σας είπε? Δεν έλεγε ούτε τα Χριστούγεννα το πήρα το επίδομα το. Γιατί? Αυτό. Άρα κάποια εισοδήματα μήπως έχετε εξτρά? Όχι, όχι, 700 είναι ακριβώς. Όχι, ενώ να έχετε ένα κίνητο να παίρνετε, να έχει μεγάλη αξία, δεν ξέρω, δύο σπίτια, κάποιο εξοχικό, δεν ξέρω. Όχι, αυτό το σπίτι που δηλώνω είναι και το αυτοκίνητό μου, αυτά είναι όλα. Και δεν το δικαιούστε? Όχι, δεν έχω πάρει ούτε τα Χριστούγεννα. Ο λογιστής τι σας είπε? Δεν έχω ρωτήσει το λογιστή μου. Γιατί δεν ρωτάτε, για κάντε μια ερώτηση στο λογιστή. Ποιος κάνει τη φορολογική δήλωση? Ναι, εδώ στην Λάρισα τον κάνω. Εδώ, ναι, γιατί δεν παίρνετε το λογιστή σας ένα τηλέφωνο, το πείτε, γιατί δεν δικαιούμαι, ποιο πρόβλημα, τι πρόβλημα υπάρχει? Εντάξει. Κάντε ένα, μια ερώτηση, γιατί αν χάσετε και τα λεφτά τα Χριστούγεννα, κρίμα είναι να τα δικαιούστε και να μην τα παίρνετε. Ναι. Εντάξει, να είστε καλά, καλημέρα. Πολύ. Γιατί καμιά φορά υπάρχουν και άλλα εισοδήματα. Εμείς θεωρούμε ότι είναι μόνο η σύνταξή μας, αλλά ενδεχομένως να είναι ένα σπίτι και ένα εξοχικό που να κοστίζουν περισσότερο. Δεν ξέρω τώρα, δεν είμαι και λογιστής και εγώ να ξέρω. Αλλά υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις που ανεβαίνουν τα εισοδήματα και από άλλα, που κάποιο ενίκιο που ενδεχομένως υπάρχει ένα σπίτι. Δεν ξέρω τώρα τι άλλα εισοδήματα υπάρχουν. Άρα λοιπόν κάντε μια ερώτηση και όλοι ρωτήσετε τον λογιστή σας. Αν έχετε κάποια απορία, γι' αυτό είναι οι λογιστές, να τους ρωτάμε για να μην χάνονται και επιδόματα. Είναι κρίμα τώρα. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται και με τις λαϊκές αγορές. Και εδώ τα πράγματα έχουν δυσκολέψει και για τους παραγωγούς αλλά και για τους καταναλωτές. Επίσης, αυτή η παγωνιά, η φετινή παγωνιά, έχει δυστυχώς δυσκολέψει ακόμη περισσότερο όλους τους αγρότες. Και με τους αγρότες που ασχολούνται με τη δενδροκαλλιέργεια, αλλά και με τους αγρότες που έχουν αυτή την περίοδο να αντιμετωπίσουν τις πολύ πολύ χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες, μείον βαθμούς Κελσίου, καταλαβαίνετε, και έχουμε και μπροστά μας άλλα 2-24 ώρα δύσκολα, Τετάρτη και μετά καλυτερεύει ο καιρός. Δυστυχώς υπάρχει ένα θέμα εδώ σοβαρό για όλους μας, αλλά είναι και αυτό που είπε και ο πρόεδρος παραγωγών εδώ Λαϊκών Αγορών της Λάρισας. Πολύ σωστά. Μου λέει, Σοφία, όταν η τσέπη δεν φτάνει, όταν δηλαδή δεν έχεις χρήματα και τα 20 λεπτά και τα 30 και τα 50 λεπτά σε ένα προϊόν σου κάνει εντύπωση και λες δεν φτάνει. Γιατί πας δηλαδή να πάρεις 5 πραγματάκια από τη λαϊκή και φεύγεις έχοντας χαλάσει ένα πενηντάρικο. Άρα καταλαβαίνεις λοιπόν ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Αυτό είναι. Όταν οι μισθοί είναι καθυλωμένοι, αυτό που έλεγα νωρίτερα και οι συντάξεις, λογικό είναι όλα να μας φέρονται υπέρογκα. Είναι βεβαίως φοβερές και ανατιμήσεις και αυξήσεις, αλλά δεν παίρνουμε και 2.000 ευρώ μισθό για να πεις ότι εντάξει θα μπορέσουμε να τις αντέξουμε. Πάμε να δούμε λοιπόν τι λένε οι άνθρωποι της λαϊκής αγοράς, τι λένε οι καταναλωτές. Έχουμε γραμμή, πρώτα όμως πάμε στις γραμμές μας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς. Σοφία, έχω ένα πρόβλημα. Mm-hmm. 28 Ιανουαρίου είχα πάει στο Πανεπιστημιακό
Πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Λάρισας. Ναι, ναι. Το βράδυ στις 3 η ώρα, ναι. Με έβγαλα πλάκες μεταξύ γιατί είχα πρόβλημα τα πόδια μου και είπαμε έπεισα και μου έκανα κανένα κάταγμα. Ήρθε το στενοφόρο, μου πήρε εντάξει, με έβγαλα πλάκες, δεν μπορώ να πω. Πήγανε μέσα για να φύγω το πρωί. Ναι, ναι. Το πρωί θα έβγαλα πότε. 3 ώρα τη νύχτα έρχονται 3 νοσοκόμες και 2 νοσοκόμες. Παίρνουν σε άλλο δωμάτιο. Και με κάνουν 6 παρακριτήσεις, οπότε με κατήλωσαν στο κρεβάτι. Δεν μπορώ από τη μέση μου, μικαίει η μέση μου. Δεν μπορώ να σηκωθώ να πάω στο μπάνιο όπως πήγαινα. Και δεν ξέρω ποιες είναι αυτές. Τι δουλειά είχαν οι νοσοκόμες να μην κάνουν 6 παρακινήσεις. Είχα να κάνουν κι άλλοι. Τι λέω, αν θα με κάνετε τώρα κι άλλη παρακίνηση, εγώ θα σας πάω αύριο το πρωί στην αστυνομία. Προφανώς δεν λειτουργήσαν από μόνες τους. Κάποιες εντολές θα είχαν τώρα από τους γιατρούς. Επειδή όμως δεν ξέρω την υπόθεση και δεν μπορώ να κατηγορώ τους ανθρώπους γιατί δεν ήμουν μπροστά και δεν ξέρω. Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα με αυτά που λέτε, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να μιλήσετε με τη διοίκηση του νοσοκομείου. Να πείτε όλα αυτά που, τα οποία λέτε σε μένα με στοιχεία για να μπορέσετε να βρείτε και το δίκιο σας. Γιατί εγώ ούτε εκεί μπροστά ήμουνα, ούτε μπορώ να γνωρίζω. Και προφανώς οι νοσοκόμες κάποιες εντολές εκτελούν. Δεν το κάνουν από μόνες τους. Δεν ξύπνησαν εκεί το βράδυ. Μόνο δεν ξύπνησαν. Τι βάλει όσο τους έκαναν. Και είπα για μισό λεπτό να κάνω 2-3 παρακεντήσεις. Αυτό λέω, δεν ξέρω, δεν είμαι γιατρός, δεν μπορώ να ξέρω. Πάντως, αν υπάρχει οποιοδήποτε θέμα, νομίζω πρέπει να μιλήσετε με τη διοίκηση του νοσοκομείου, γιατί δεν μπορώ τώρα, δεν υπάρχει η απέναντι πλευρά να δώσει κάποιες απαντήσεις. Οπότε δεν μπορώ και εγώ να σας πω κάτι άλλο. Το καλύτερο που έχετε να κάνετε, αν έχετε και στοιχεία, να μιλήσετε με τη διοίκηση του νοσοκομείου για να βρείτε μια άκρη. Οι νοσοκόμες δεν νομίζω ότι εκεί που βγάλουν τη βάρδια τους λένε για να πάμε στη Μαρία, στο Γιάννη, στο Γιώργο να κάνουμε μια παρακέντηση. Προφανώς εκτελούν εντολές των γιατρών. Αλλά αν έχετε οποιοδήποτε απορία, ξέρω εγώ, νομίζω ότι πρέπει να τη λύσετε με τη διοίκηση του νοσοκομείου, παραθέτοντας πάντοτε και στοιχεία προφανώς, έτσι, για να αποδεχθεί και η αλήθεια. Τώρα, χρωστάμε τη Λαϊκή Αγορά το ρεπορτάζ. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά λοιπόν στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Αύξηση του κόστους παραγωγής καταγράφεται για τους επαγγελματίες των λαϊκών αγορών, οι οποίοι προσπαθούν να τα φέρουν βόλτα, να εσωσχελίσουν έσοδα με έξοδα στη δύσκολη συγκυρία που διαμορφώνεται και για την Ελλάδα, με τον αντίκτυπο από πλευράς του Ουκρανικού μετώπου και τον πόλεμο εκεί. Ο κ. Σακανίκας, ο πρόεδρος των παραγωγών, αναφέρθηκε στην καθημερινότητα και τόνισε ότι έχει πέσει και η αγοραστική ζήτηση. Έχει πέσει αρκετά. Πόσο ποσοστό περίπου? Δηλαδή, από τη στιγμή είχαμε το πρόβλημα με τον κορονοϊό που υπήρχε μειωμένη ζήτηση. Γιατί υπήρχε αμφιβολία και δεν ήξερε ο κόσμος, η αβεβαιότητα όλοι αυτοί μεταφράζονταν στο κλείσιμο και στον περιορισμό στα πλέον απαραίτητα. Τώρα και με τον πόλεμο, επειδή υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη αβεβαιότητα και με τις αυξήσεις, τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Στο κόστος παραγωγής, ναι, έχει αυξηθεί υπερβολικά λόγω της αύξησης του ηλεκτρικού ρεύματος και αυτό θα το δούμε εμείς, η παραγωγή των κοινοπροκυπευτικών, θα το δούμε τώρα το καλοκαίρι, από την άνοιξη και μετά, που θα είμαστε αναγκασμένοι να ποτίζουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Με το πετρέλαιο στο τρακτέρ και στα μεταφορικά. Το πετρέλαιο έχει μεταφέρει το κόστος παραγωγής και στα λιπάσματα και στα σπόρια και στο νάιλον. Ένα κόστος παραγωγής το οποίο ήταν ήδη αυξημένο, αλλά αυτή τη στιγμή έχει αυξηθεί υπερβολικά, οπότε τα πράγματα έχουν δυσκολέψει. Ήδη έχουν αποχωρήσει κάποιοι συνάδελφοι από το χώρο της λαϊκής αγοράς, έχουν αλλάξει επάγγελμα. Το καλοκαίρι και μετά για το φθινόπωρο, αν συνεχιστεί αυτό και δεν αλλάξει κάτι, και δεν βλέπω να αλλάζει, με αυτά τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν δεν εξυπηρετούν καθόλου τους αγρότες, γενικά τους αγρότες, όχι μόνο τους παραγωγούς των λαϊκών αγορών, αλλά γενικά τους αγρότες. Τη στιγμή που δεν αλλάζει, δεν υπάρχει πολιτική βούληση να αλλάξει, τα πράγματα θα πάνε το κακό στο χειρότερο για μας πρώτα, αλλά και μετά το επόμενο στάδιο είναι οι καταναλωτές. Το καλέσμα είναι συγκεκριμένο προς την πολιτεία μετά τα 2 χρόνια κορονοϊού, με τον ιό να παραμένει βεβαίως και να αποτελεί μια απειλή. Να επισημαίνουν ότι χρειάζονται γενναίες αποφάσεις και ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα των επαγγελματιών. Αυτά λοιπόν. Πάμε λίγο να ακούσουμε και τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Καλημέρα σας.
Καλημέρα στο Φάκι μου. Καλημέρα, Μάζα, τι κάνετε. Η Παραπαρέκη είμαι. Το κατάλαβα, τι κάνετε, είστε καλά. Καλά, καλή εβδομάδα. Επίσης. Μια χαρά σε βλέπω. Μια χαρά σε βλέπω. Λοιπόν. Δόξα τω Θεώ, Παναγία μου, καλά είμαι. Χαίρομαι, χαίρομαι. Όλος ο κόσμος να έχει την υγεία του. Mm-hmm. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, mm-hmm. εδώ βλέπω ότι όλος ο κόσμος πλήττεται. Η κυρία που πήρε προηγουμένως τηλέφωνο για τις συντάξεις που είπε, έχει απόλυτο δίκιο. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν τα παίρνουν τα επιδόματα ο κόσμος. Αυτά είναι ψέματα. 470 ευρώ είναι η χαμηλότερη σύνταξη και θα έπρεπε να το δίνει σε όλους. Τώρα ανέφτιαξαν κάποια mm-hmm. σπίτια ή ένα σπίτι για να mm-hmm. μείνουν. Για ένα αυτοκίνητο για να μετακινούνται. Και αυτό είναι τεκμήριο. Τότε θα κόψουμε ντουβάρ για να φάμε. Και με ντουβάρια θα πηγαίνουμε να ψωνίζουμε, καθόμαστε κλεισμένοι μέσα. Δεν μπορούμε να πληρώσουμε αέριο. Ήρθαν υψηλές τιμές στο αέριο. Ήρθαν υψηλές τιμές στη ΔΕΗ. Όλα, όλα. Ναι, όλα αυξημένα. Και την ίδια ώρα επιδόματα, μισθοί, συντάξεις. Είναι πάρα πολλοί και είναι αυτοί που δεν έχουν επιδόματα, δεν έχουν επίδομα ανεργίας. Είναι από τις μονογονεϊκές, το ΚΕΑ που παίρνουν. Δεν το παίρνουν γιατί τι κάνει να μένουν σε σπίτια γονέων. Εκεί ελέγχονται και σου λέει αφού μένεις με το γονιό, γιατί να το πάρεις. Άλλο δεν έχει αυτό. Λογαριασμό, δεν έχει ΔΕΗ απάνω. Είσαι και φιλοξενούς, δεν βέβαια. Δεν δικαιούνται πάρα πολύ το ΚΕΑ. Το οποίο είναι το πιο εύκολο να δώσουν. Λοιπόν, τις συντάξεις μας. Μας κρατήσανε τα δώρα αυτά, τους μισθούς, μας κάναν κρατήσεις και στα επικουρικά ταμεία mm-hmm. και παντού. Οι συνταξιούχοι ορίονται. Δεν μπορούν να ζήσουν. Αυτοί ζουν και τις οικογένειες τις υπόλοιπες που είναι άνεργα τα παιδιά τους. Λοιπόν, τι θα φάμε δηλαδή. Τις συντάξεις, ας μας δώσει τις συντάξεις στο ύψος που πρέπει, ας μας έτσι. Δώσει τα δώρα αυτά που δικαιούμασταν και ας αφήσει τα επιδόματα στην άκρη. Γιατί δεν τα βγάζουμε πέρα. Όσον αφορά όσο τον πόλεμο που γίνεται εκεί πάνω. Εκεί πάνω θα στείλουν πολύ χρήμα. Λοιπόν, ας ταΐσουμε τους Έλληνες πρώτα που δεν έχουν και mm-hmm. όλοι μας οι Έλληνες να μπορέσουμε να δώσουμε, να βοηθήσουμε γιατί είμαστε φιλότιμοι, έχουμε αλληλεγγύη, ανοίγουμε τις πόρτες μας και γίνονται όλα. Το έχουμε δείξει όλα τα χρόνια από τον καιρό της. Γι' αυτό και λέω ότι άλλα πράγματα μας φταίνε. Ήταν και Έλληνες. Ήταν καθαροί Έλληνες, έγινε διωγμός, τους πνίξανε. Τούτοι mm-hmm. εδώ φύγανε. Εντάξει, δίκιο έχουν οι άνθρωποι, καταστράφηκαν εκεί πάνω. Αλλά τόσα εκατομμύρια, ποιος θα τους καλύψει τόσα εκατομμύρια που φύγανε. Εμείς είμαστε 10 εκατομμύρια λαός εδώ στην Ελλάδα. Αυτοί είναι 10 εκατομμύρια, θα βγουν έξω τώρα αυτή τη στιγμή. Πού θα πάνε αφού από 100.000 παίρνει το κάθε κράτος όποτε άκουσε από τη Γαλλία. Πού θα πάνε αυτοί. Πώς θα απορροφηθούν, ποιος θα τους ταΐσει, ποιος θα τους φτιάξει. Λοιπόν, εγώ και θέλω να πω σε όλους υπομονή και κουράγιο. Θέλω να πω ότι από σήμερα μου αρχίζουμε και μαζεύουμε τρόφιμα στο Σύλλογο να ταΐσουμε τις δικές μας οικογένειες. Mm-hmm. Όποιος έχει τη δυνατότητα και μπορεί να βοηθήσει το Σύλλογο Μονογονεϊκών. Είμαστε στο Καπακλή, στο Καπί απέναντι στο κοινωνικό κέντρο απέναντι στην Πότσαρη. Θα ήθελα να μας βοηθήσουν λίγο με τον εθελοντισμό που έχουν όλα τα μέλη και τη μεγάλη εβδομάδα, εμείς αυτή την εβδομάδα θα κάνουμε συλλογή τροφίμων και ό,τι μπορούν και την άλλη εβδομάδα θα, για τα Χριστούγεννα του Πάσχα θα μοιράσουμε τα τρόφιμα σε αυτούς που έχουν απόλυτη ανάγκη. Θα ήθελα όλοι να βοηθήσουν και οι φορείς γιατί κοφεύουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν μπορεί να πηγαίνουν μόνο για ψήφους. Να κοιτάξουν και εμάς, τους συλλόγους, τις άπορες οικογένειες, τις δικές μας. Μας έχουν ρίξει στην άκρη. Μέχρι τώρα στέγη δεν είχαμε, αγανακτήσαμε να βάλουμε μια στέγη. Είμαστε, γανιάσαμε το ρεύμα, δεν το έχουμε. Τώρα αυτές τις μέρες θα πάρουμε το ρεύμα. Πώς θα γίνει να λειτουργήσουν τα σωματεία να προσφέρουν στην κοινωνική πολιτική αυτού του κράτους που όλα από μας γίνονται. Γιατί αν δεν είμαστε εμείς στα σωματεία, δεν ακούει καμία φωνή εκεί η Βουλή. Στη Βουλή στέλνουμε προτάσεις, στη Βουλή κάνουμε τα δύνατα δυνατά για να μπορέσουμε να καλύψουμε μερικά έτσι. Πράγματα που δεν μπορούν αυτοί να τους ανοίξουμε τα μάτια, τους βοηθάμε. Αυτοί δεν πρέπει να βοηθήσουν, έστω με λίγο. Αυτό mm-hmm. θέλω να πω, κυρία Σοφία μου. Έτσι, να είστε καλά, πολύ σαν τα λέτε. Ακριβώς έτσι είναι. Άρα λοιπόν συγκέντρωση τροφίμων. Πού μπορούν να τα φέρουν τα τρόφιμα? Στο Καπακλή, στην Πότσαρη, mm-hmm. απέναντι από το κοινωνικό κέντρο, είναι ο σύλλογος, έχουν έρθει τα Χριστούγεννα μερικοί άνθρωποι με εθελοντισμό, φτωχοί, mm-hmm. από το υστέρημά τους να μας φέρουν ό,τι μπορούν από λίγο, το λίγο-λίγο γίνεται πολύ. Έτσι, έτσι είναι. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάντοτε δίπλα σας. Έτσι. Καλό πρωινό και καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Πολύ σας ευχαριστούμε για όλα όσα κάνετε και τις μονογονεϊκές οικογένειες που παίρνουν πάρα πολύ δύσκολα, που δυστυχώς πολλές πόρτες έχει κλείσει η κυβέρνηση απέναντι σε αυτές τις οικογένειες μονογονεϊκές.
Και όπως πολύ σωστά λέει, ας ρίξουμε μια ματιά γύρω μας, ας ρίξουμε στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Μου λέει ένα αγαπημένο πρόσωπο, είναι Παγκόσμια ημέρα παιδιών Down, δηλαδή Τρισομία 21, όπως λέγεται με ιατρικούς όρους. Έχουν και αυτά τα παιδιά δικαίωμα στη ζωή και στην αγάπη από όλους και κυρίως την αποδοχή πρώτα της οικογένειας και μετά της κοινωνίας που ακόμη έχει μερικό σκοταδισμό. Πόσο ωραίο αυτό που είπε, γιατί έτσι ακριβώς είναι αυτά τα παιδιά. Είναι δικά μας παιδιά, είναι λατρεμένα παιδιά που πραγματικά όχι απλά έχουν την ανάγκη, την αγάπη μας, να τη δείχνουμε καθημερινά όλοι μας, αλλά όπως πολύ σωστά λέει, κυρίως αποδοχή πρώτα της οικογένειας και έπειτα της ίδιας της κοινωνίας, που νομίζω ότι είμαστε πολλά έτη πίσω σε αυτό τον τομέα. Τώρα, πάμε να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά λοιπόν και αμέσως μετά, όπως καταφέρουμε, να δούμε και τι γίνεται με τις πληρωμές του πετρελαίου θέρμανσης. Προς το παρόν έχουμε την σταθεροποίηση, τη μερική σταθεροποίηση των τιμών στα καύσιμα. Άντε να δούμε να πέφτουν κιόλας, γιατί δεν αντέχουμε άλλο. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή στην πρωινή ατζέντα, να την κλείσουμε σιγά σιγά, να νεώσουμε όμως το ραντεβού μας για αύριο πρώτα Θεός, Τρίτη, μάλλον η εβδομάδα λοιπόν που η μισή είναι χειμώνας, η μισή είναι άνοιξη. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη λένε οι μετεωρολόγοι με χειμωνιάτικες θερμοκρασίες, χειμωνιάτικο σκηνικό του καιρού. Πέμπτη, Παρασκευή, και η Παρασκευή κυρίως που μας ενδιαφέρει, και κάποιοι το κάνανε και ένα ωραιότατο το τετράήμερο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα άδεια, οπότε κάποιος μπορεί να αποδράσει. Θα είναι καλές οι καιρικές συνθήκες το επόμενο Σαββατοκύριακο. Άρα λοιπόν, μισός χειμώνας, μισή άνοιξη αυτή η εβδομάδα. Υπομονή, λίγες μέρες για να αλλάξει και η διάθεσή μας. Από τον Γιώργο τον Μπαρτζόκα, τον Βασίλη Καραμπάση, την Έλληνα Κυριαζίδου και εμένα, ευχές για μια πολύ πολύ όμορφη ημέρα και μια ακόμη καλύτερη εβδομάδα. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους.